Αλήθεια, υπάρχει περίπτωση να κοιμούνται οι πιλότοι κατά τη διάρκεια της πτήσης? Η απάντηση είναι ναι, οι πιλότοι το κάνουν. Και μάλιστα επιτρέπεται βάσει νομοθεσίας να κοιμούνται κατά τη διάρκεια της πτήσης, αλλά υπάρχουν αυστηροί κανόνες που ελέγχουν αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε εν συντομία σε ποιες πτήσεις και υπό ποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται να συμβαίνει αυτό. Είναι γνωστό πως ένας σύντομος ύπνος, τύπου power nap, μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εγρήγορση οποιοδήποτε ανθρώπου. Άρα για ενός πιλότου που έχει να διαχειριστεί σε ορισμένες φάσεις της πτήσης ένα δυναμικό περιβάλλον με αυξημένους φόρτους εργασίας. Ο ελάχιστος αριθμός των πυλών στο πιλωτήριο, τη στιγμή που καταγράφεται το βίντεο, είναι 2. Ενώ για πτήση μεγαλύτερων αποστάσεων μπορεί να αυξηθεί σε 3 ή ακόμη και 4 πιλότους, ανάλογα με τη διάρκεια, την αεροπορική εταιρεία και άλλους παράγοντες. Σε γενικές γραμμές, πτήσεις μεγάλων αποστάσεων θεωρούνται αυτές με διάρκεια πάνω από 6 ώρες, μέτριων αποστάσεων από 3 έως 6 ώρες, ενώ τέλος πτήσεις μικρών αποστάσεων θεωρούνται αυτές με διάρκεια έως 3 ώρες. Ορισμένα αεροσκάφη, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στις μεγαλύτερες πτήσεις, έχουν ειδικές κουκέτες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πιλότοι και το υπόλοιπο πλήρωμα για την ξεκούρασή τους. Τα αεροσκάφη, ωστόσο, που χρησιμοποιούνται σε μικρότερες πτήσεις δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια. Έτσι, με βάση αυτά, η ανάπαυση ενός πιλότου μπορεί να χωριστεί σε δύο γενικές κατηγορίες. Πρώτον, σε προγραμματισμένη ανάπαυση, που σχετίζεται με πτήσεις μεγάλων αποστάσεων και οι πιλότοι κοιμούνται προγραμματισμένα, αλλάζοντας καθήκοντα με κάποιο άλλο μέλος του πληρώματος που τους αντικαθιστά, αφού είναι περισσότεροι από δύο. Δεύτερον, σε ελεγχόμενη ανάπαυση, όπου σχετίζεται με πτήσεις μέτριων και πιο σπάνια μικρών αποστάσεων, στις οποίες ο ύπνος επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις, παρόλο που οι πιλότοι είναι δύο, για την αποφυγή των επιπτώσεων πιθανής κόπωσης. Η αρχή της ελεγχόμενης ανάπαυσης επιτρέπει στους πιλότους να ενισχύουν την εγρήγορση και την ενέργειά τους και είναι το ισοδύναμο ενός power nap. Η ιδανικά ελεγχόμενη ανάπαυση θα πρέπει να είναι μεταξύ 10 και 30 λεπτών, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος σε κατάσταση REM, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει τη συνέχεια αίσθημα ζαυλακομάρας και θολούρας. Υπάρχουν ωστόσο καθορισμένοι και αυστηροί κανόνες που πρέπει να τηρούνται όταν οι πιλότοι παίρνουν ελεγχόμενη ανάπαυση κατά την πτήση, όπως για παράδειγμα το αεροσκάφος να έχει φτάσει στο τελικό ύψος πτήσης, ώστε να υπάρχει πολύ χαμηλός έως μηδενικός φόρτος εργασίας, και επίσης να απομένει επαρκής χρόνος από το τέλος της ξεκούρασης μέχρι την έναρξη της καθόδου ή άλλων καταστάσεων με αυξημένο φόρτο εργασίας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα μπορείτε να βρείτε στο blog από το link της περιγραφής. Αυτή είναι η συνήθις πρακτική σε όλο τον κλάδο, καθώς έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνει την ασφάλεια των πτήσεων, διασφαλίζοντας ότι το πλήρωμα της πτήσης είναι καλά ξεκούραστο για την προσέγγιση και την προσγείωση, που είναι μία από τις πιο απαιτητικές και εντατικές φάσεις της πτήσης. Φυσικά όλα αυτά δεν αναφέρονται σε καμία περίπτωση σε πτήσεις που αφορούν τα ελληνικά δεδομένα, αφού είτε οι πτήσεις εσωτερικού είτε οι πτήσεις εξωτερικού στην πλειοψηφία τους είναι μικρών έως και πολύ μικρών αποστάσεων. Αλήθεια, ξέρεις ποια είναι η πιο σύντομη πτήση στην Ελλάδα? Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα των πιλότων διαμορφώνεται βάσει νομοθεσίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να προβλέπεται πάντα χρόνος για ανάπαυση και ξεκούραση. Υπάρχουν επίσης ανώτατα μηνιαία και ετήσια όρια αναφορικά με τις μέγιστες επιτρεπόμενες ώρες πτήσης που μπορεί να έχει ένας πιλότος. Όσο ξεκούραστος και φρέσκος όμως και αν είναι κάποιος, στην περίπτωση που ξυπνήσει στις 4 το πρωί ή αναγκαστεί να μην κοιμηθεί ένα βράδυ τις ώρες που το προηγούμενο βράδυ, για παράδειγμα, κοιμόταν, τότε είναι φυσιολογικό να έρθει κάποια στιγμή ένα αίσθημα κόπωσης. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε υπάρχουν και διαδικασίες όπως η ελεγχόμενη ανάπαυση, ώστε η ασφάλεια της πτήσης να προάγεται πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Τέλος, ας δούμε ένα παράδειγμα. Δύο πιλότοι εκτελούν την νυχτερινή πτήση από τη Ρίγα προς τη Σεβίλη, ο ένας θέλει κούρεμα. Η ώρα παρουσίασης για την εργασία στο αεροδρόμιο είναι στις 8 το απόγευμα της Δευτέρας. Η πτήση έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει από τη Ρίγα στις 9, με προγραμματισμένη ώρα άφηξης 1:30, μετά τα μεσάνυχτα. Ο χρόνος εναλλαγής των επιβατών είναι 1 ώρα, που σημαίνει ότι η πτήση επιστροφής από τη Σεβίλη αναχωρεί στις 2:30 και θα επιστρέψει πίσω στη Ρίγα, με προγραμματισμένη ώρα άφηξης στις 7 το πρωί. Οι πιλότοι θα τελειώσουν τα διαδικαστικά της πτήσης και θα βρίσκονται στο αυτοκίνητό τους στις 7:30 περίπου. Στη συνέχεια θα πρέπει να οδηγήσουν μέχρι το σπίτι. Όλα αυτά, αν οι πτήσεις εκτελούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα, χωρίς κάποια καθυστέρηση. Φυσικά, οι πιλότοι κατά τη διάρκεια των ίδιων ωρών, το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή της Κυριακής, θα κοιμόντουσαν κανονικά όλη τη νύχτα. Συνεπώς, ουσιαστικά διαταράσσεται ο ρυθμός τους και χάνουν τον ύπνο μιας νύχτας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το ερώτημα είναι το εξής:
Θα ήταν ασφαλέστερο να επιτραπεί σε κάθε πιλότο να κάνει ένα power nap 30 λεπτών ένα lax σε κάθε πτήση για να διασφαλιστεί ότι είναι περισσότερο σε εγρήγορση ή να μην επιτραπεί καθόλου? Τώρα που έχεις τα δεδομένα, εσύ τι πιστεύεις? Είμαι ο Κωστής και σας ευχαριστώ για το χρόνο σας παρακολουθώντας ακόμη ένα επεισόδιο του Aeroplanetic.